Λοιπόν, σήμερα θα βάλουμε έναν μεγάλο μας εχθρό να αντιδράσει σε ένα μεγάλο μας επίτευγμα. Βασικά, δύο μεγάλα επιτεύγματα. Από όσο ξέρετε, πριν μια εβδομάδα περίπου τελειώσαμε αυτή τη μίνι σειρά με τα Skywars που κάναμε ένα δρόμο για τις 1000 νίκες. Και τώρα είμαστε 1000 ακριβώς νίκες στον Hypixel στα Skywars. Πέρα από αυτό, φτάσαμε 50.000 subscribers. Και ναι, δεν νομίζω ότι θα αρέσει όλη αυτή η κατάσταση στον φίλο μας τον Στέφανο. Και χωρίς να χάνουμε χρόνο, ας πάω να τον φέρω. Λοιπόν, Θανάση μη μου εχθρή. Σας έφερα εδώ, ενώ ξέρετε πόσο σας μισώ και δεν σας γουστάρω καθόλου, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο με έναν από εσάς. Με τον Στέφανο. Εσύ εκεί, Τι θες πάλι ρε μαλάκα και με ξυπνάς τόσο νωρίς. Λοιπόν, σε θέλω λίγο για ένα βίντεο, Στέφανε. Θέλω να αντιδράσει σε κάποια πράγματα. Ελπίζω να μην είναι κανένα καρκινιάρικο ελληνικό ντίστρακ. Α, και κάτι άλλο. Πριν φύγω, να επισημάνω πως κάτι ρούχα όπως αυτό εδώ το τζάκετ μου τα στείλε η New Chick. Πουπ. Άμα θέλετε, τσεκάρετε, την έχουν κάτι ρουχαλάκια, κινέζια μεν, αλλά εντάξει, κάτι κάνουνε. Ευχαριστώ πάντως, ειδικά τη Μόλι που μου τα στείλαν. Thank you. Λοιπόν, Στέφανε, εγώ θα σε αφήσω εδώ να δεις κάποια πράγματα που σου έχω ετοιμάσει και εγώ θα φύγω. Οχ, Θεέ μου, σίγουρα θα είναι ντίστρακ. Λάτες! 1000 νίκες. Οκ, πήγες 1000 νίκες. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα πάρω εκδίκηση σκατιάρι. 50k. Τι λέτε ρε, 50k πήγαμε. Μαλάκες, 50.000! 50.000 subs! Ναι! Και μένω τι με μοιάζει. Χωρίς εμένα, δεν θα χέσει ούτε 10 subs. Για να πασίσουν ψωνάρα ψωφίρμετ. Και λοιπόν, μετά από αυτήν την αντίδραση του Στέφανου, είμαστε εδώ πέρα για να σπάσουμε λοιπόν αυτό το πάγο των 1000 νικών. Είμαστε ακριβώς 1000 νίκες από ό,τι βλέπετε και θέλουμε να το σπάσουμε, να πάμε 1001, 1002, κάπου εκεί. Για να αρχίσει μια νέα, πιο τρολική περίοδος και να αφήσουμε πίσω όλο το tryhard με αυτό το minigame. Οπότε πάμε λοιπόν να παίξουμε ένα-δύο games και να αφήσουμε πίσω το παρελθόν. Oh, και ωραία να είμαστε εδώ στα κλασικά μας Skywars, σάκια. Πω, πω, πω. Ώρα να σπάσουμε αυτό το πάγο των 1000 νικών, να πάμε λίγο πιο πέρα. Αλλά τέλος πάντων έχουμε εδώ πέρα να κάνουμε απλά κάποια γκέιμάκια. Να σας δείξω εδώ πέρα πώς παίρνουμε τα wins. Βασικά σας το έχω δείξει πώς παίρνουμε τα wins. Δεν θέλω να σας δείξω άλλα wins, βαρέθηκα. Θέλω να σας δείξω λίγο troll. Κάτσε, τώρα είναι τα κλασικά για νουμπέικα. Α, δεν μπορώ! Έχω ένα mini OCD θέμα. Γιατί έχετε πάρει όλα τα items ρε? Έπεσαν και οι δύο κάτω. Λοιπόν, τώρα βρήκα αυτό το pot. Πάμε να σκοντώσουμε κανέναν. Άντε, γιατί δεν είμαστε εδώ πέρα τέτοιο. Έφαγε το κόμπο του και έφυγε τρέχοντας. Δεν κάνω clean, έλα δες. Δεν κάνω clean ups. Έτε και εδώ, ωραία, fight. Οπ. Αντιό. Όχι ρε φίλε, είπαμε μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, έχουμε παίξει τα γκέιμακια, δεν τραχαρντάρουμε πια. Οπότε λοιπόν θέλω να βρω την ευκαιρία και να αναλύσω για ένα topic. Μιας και τελειώσει ξέρω εγώ αυτό το tryhard στα Skywars και μπορούμε να τσιλάρουμε λίγο περισσότερο. Με τον Team Please και τον Bill δουλεύουμε σε έναν server αυτόν τον τελευταίο καιρό. Οκ. Θα είναι PvP καθαρά, θα έχουμε ένα Vienna για σας με rank σύστημα, θα έχουμε και πολύ ωραία UHCs που θα χωστάρουμε στο server και θα κάνουμε και ένα πολύ ωραίο κολπάκι. Σκεφτόμαστε να πηγαίνουμε σε internet καφές και να χωστάρουμε events, στα οποία ξέρω εγώ όσοι έρχεστε θα συμμετέχετε σε ειδικά UHCs, για αυτά τα internet καφέ ξέρω εγώ στα οποία θα βρισκόμαστε, θα παίρνετε μέρος, θα κάθεστε και θα παίζετε. Και οι νικητές θα κερδίζετε ειδικά rank, ξέρω εγώ, στο server. Ή ό,τι άλλα βραβεία θα έχουμε από sponsors, όπως η Razer και τέτοια. Πιστεύουμε θα βοηθήσει πολύ το community. Και αυτό το δουλεύουμε τον τελευταίο καιρό. Οπότε να είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο στο κοντινό μέλλον. Απλά σε ενημερώνω από τώρα. Περισσότερες πληροφορίες θα έρθουν πιο μετά. Και χωρίς να χάνουμε χρόνο, ρε φίλε, πάμε να σκοτώσουμε κανέναν άλλον. Εσύ είσαι ranked player και λογικά θα τρεχαρτάρεις. Εντάξει, θα περιμένω εδώ, κάνω ένα refill να τσιμπήσω. Λοιπόν, ωραία, τώρα πήρα αυτά. Οπ. Αντίο. Έτσι τους βγάζω το παιχνίδι, έτσι λακωνικά απλά.
και εύκολα. Απλά πας εκεί μια περλούμπα στη μάπα, ξέρω εγώ, σλαπάρει στον κόλο και τέλος. Ωραία, πάμε τώρα να τον κάνουμε fight. Αντίο. Έφαγες τη λάβα, με υποτίμησες. Υποτίμησες τη δύναμη του λάβα bucket και πέθανες. Τέλος πάντων, την επόμενη φορά πιο προσεκτική. Πάντα να κουβαλάτε, δεν μπανάνε Skywards. Πάντα να κουβαλάτε αυτό το κουβόνερο εδώ πέρα, να το παίρνει, να το βάζετε, ξέρω εγώ. Πες μου, βάζουνε λάβα. Οπ, βάζετε αυτό το πράγμα κατευθείαν κάτω. Τη βγάζετε. Δεν πειράζει, δεν χρειάζομαι λάβα. Δεν θα γίνω πιο σπαστικός. Αλλά να το παίρνετε. Να το παίρνετε. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν πάνε να έχετε fire resistance. Και fire resistance να έχετε, άμα είστε μέσα στη λάβα, θα προχωράτε πολύ αργά με αποτέλεσμα να φάτε κόμπο μετά. Πάω να τον κάνω να πέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάω να τον τρολάρω. Θα τρομάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, θα πέσει πολύ γέλιο. Θα πέσει πάρα πολύ γέλιο. Λοιπόν, θα πάω από πίσω του. Βασικά θα πάω στο διπλανό νησί. Οκ, okay. Για πάμε να δούμε σε αυτήν την πίστα τι θα παιχτεί. Για πάμε. Ελπίζω να μην έχω κανένα περίεργο τρελαμένο, ξέρω εγώ πως το άλλο game. Γιατί εντάξει ρε φίλε, νιώθω άσχημα άμα τους τρολάρω και δεν υπάρχει κάποιο concept έτσι στα άσχετο. Γιατί φανταστείτε τώρα να είστε ο πρώτος παίκτης, ξέρω εγώ. Φανταστείτε τώρα, ξέρω εγώ, να είστε στα πρώτα σας games και να έρχεται ένας και να σας παίζει έτσι, ξέρω εγώ. Να σας κοροϊδεύει μέσα στη μούρη σας, δεν είναι ωραίο. Απ' τη μία είναι αστείο, αλλά απ' την άλλη, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο. Άμα είχα τουλάχιστον κάποιο concept και τρόλαρα για κάποιο λόγο, να τον τιμωρούσαμε λίγο για κάποιο λόγο. Αλλά αυτό είναι λίγο heartbreaking. Όχι. Όχι. Boom. Αντίο. Αντίο, φίλε. Αντίο, φίλε. Τα λέμε σε έναν άλλο κόσμο. Πάμε εδώ. Oh, ας σε αφήσουμε βασικά. Ας τον αφήσουμε να πάρει κανένα hit. Θα τον αφήσω εδώ να... Θα έρθει. Τι θα κάνει. Εντάξει, δεν άξιζε να συνεχίσω. Επειδή έχω full protection 4, ξέρω για αυτός δεν είχε τίποτα. Το ίδιο θα κάνω και για σένα. Έλα. Α, θες να συνεχίσεις, ε. Και πήγες να μου κλέψεις το kill εσύ, ε. Εντάξει, εντάξει. Α, γιατί έπεσα από πάνω. Όχι. Ρε, ηρεμήστε λίγο παιδιά, ηρεμήστε λίγο, αράξτε. Στο μεταξύ δεν τρώω και καθόλου damage. Μπορώ να κάτσω έτσι αραχτός. Είναι απλά τα Skywars, αν έχεις καλά πράγματα δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τίποτα. Απλά τα κες, ξέρω εγώ, για τελειώνει υπόθεση. Δυστυχώς έτσι είναι το minigame. Όποιος ρασάρει, απλά νικάει. Πάμε να δούμε πού είναι ο τελευταίος. Α, αυτός εκεί πάνω πρέπει να είναι που σπάναρε με το bow. Ω, Μπρούνο, Μπρούνο. Όχι, δεν είναι δίκαιο, δεν σε κάνω fight αν δεν έχεις και εσύ full diamond. Ε, καλά. Εγώ θα σε βαρέσω με το rod ρε φίλε. Εγώ θα σε βαρέσω με το fishing rod. Εγώ θα σε βαράω με το fishing rod. Εγώ θα σου βαρώ με αυτό ρε. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πέσε κάτω. Αντίο, αντίο, αντίο. Ναι. Και κάτι τέτοια games επιβεβαιώνουν αυτό που φοβόμουν. Ρε φίλε, πόσο να συνεχίσω το tryhard. Αυτά τα games είναι λουκούμια για troll. Κάτι τέτοια games πρέπει να, ξέρω, να έχω ένα concept ή ένα challenge για να τρολάρω. Είτε με παγίδες, είτε με κάποιο, ξέρω, τρόπο που έχω σκεφτεί. Όπως για παράδειγμα μανταλάκια challenge για τέτοια πράγματα που έκανα. Ή καμιά από τις περίεργες παγίδες που σας έχω δείξει σε παλιότερα βίντεο. Και γι' αυτό χαίρομαι που τέλειωσε και αυτή η μίνι σειρά για τις χίλιες νίκες. Επειδή τώρα μπορώ να κάνω αυτά. Ναι!
Τεκέ, Στέφανε, πήρα κι άλλες νίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Στα αρχίδια μου. Άσε με να κοιμηθώ. Έχει τέτοια άλλο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήνετε ένα like. Άμα είστε καινούργοι, πατάτε ένα subscribe. Και φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, peace. Αντίο.